Αυτό περιγράφεται πως θέλει έχουμε, να γίνει, προφανώς, λέω ότι έχουμε σε κάποιες περιοχές, έχουμε και δυτικά σε κάποιες περιοχές οι οποίες είναι ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Τέλος πάντων, νομίζω και εγώ είμαι υπέρ του δημοσίου χαρακτήρα αυτού του τύπου τουλάχιστον της διαχείρισης των αποβλήτων. Επιτρέψτε δύο νούμερα για να σας βοηθήσω λίγο σε αυτό. Τα στοιχεία που έδωσε ο ΤΑ ήταν 24.000 τόνοι για όλο τον νομό Θεσσαλονίκης ανακυκλώσιμα υλικά και 380.000 τόνους για ταφή. Μικρό, απίστευτα μικρό. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Δεν υπάρχει ούτε ενημέρωση και προσπάθεια για μείωση, ούτε για ανακύκλωση, ούτε για ανάκτηση. Από εκεί και πέρα όμως, είναι άλλο να λέμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε και ο περιφερειακός σχεδιασμός να επικαιροποιηθεί, να απαντήσει και στις καινούργιες επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν θεσμοθετηθεί, αλλά και στις ανάγκες και του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής και της κοινωνικής. Είναι άλλο πράγμα όμως να λέμε ότι έργα τα οποία είναι εκ των όνου κάνευ, και εγώ θεωρώ ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης είναι ένα έργο εκ των όνου κάνευ, να το σταματήσουμε για να γίνουν πρώτα τα άλλα. Εμείς ως τεχνικό επιμελητήριο κάναμε μια ομάδα επιστημονική. Ως πολίτης θα δεχόσασταν να λειτουργήσει χωρίς όλα τα άλλα. Να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει θέμα το χωρίς όλα τα άλλα. Είναι παράλληλα πράγματα. Παράλληλα πράγματα. Αποκλείεται να έχει πετύχει σε καμιά περίπτωση. Όλα αυτά γίνονται με όλους αυτούς τους μανδαρίνες που πηγαίνουν στις ευρωπαϊκές βόρειες χώρες και βλέπουν. Δεν πάνε ούτε στην Νάπολη, ούτε στη Βαρκελόνη, ούτε στη Μασσαλία, αντίστοιχες πόλεις της Μεσογείου. Οι ίδιοι οι δήμαρχοι μας τα λέγανε αυτά, η τοπική αυτοδιοίκηση, ο σύνδεσμος ΟΤΑ μας τα λέγανε. Το ξέρω. Τα παραδείγματα λοιπόν, λένε τώρα όλη αυτή η διαδικασία, διότι η διαδικασία επιστημονικά είναι ξεκάθαρη. Πηγή σκουπιδιών, χωματερή, απαραίτητη. Ανακύκλωση, κομποστοποίηση, ενεργειακή απόδοση, καύση και ό,τι μένει, διότι η καύση σκουπιδιών βγάζει πολύ τοξικά. Όλα τα μέταλλα είναι οξύδια, ευδιάτητα και πάμε στο χωματερή. Όχι, πρόσεξε, όλο αυτό εδώ, δεν μπορούμε τώρα, να λύσουμε όλα για να αναβάλουμε το ΣΜΑ για να λύσουμε. Ακριβώς αυτό λέω, ότι δεν μπορεί να αναβάλει ένα έργο. Ακριβώς αυτό είπα, κύριε. Νόμιζα το ανάποδο. Είπα παράλληλα. Δεν είναι έργο εκ των όνου κάνει. Δηλαδή είναι έργο το οποίο είναι απαραίτητο στην αλυσία. Εκ των όνου κάνει, σημαίνει δηλαδή ότι δεν συζητάμε ότι μπορεί να γίνει διαχείριση, και... ναι, διαχείριση χωρίς αυτό. Ήθελα να το τονίσω λοιπόν. Ότι δεν μπορούμε να λέμε αυτή τη στιγμή ένα έργο το οποίο έχει οριμάσει στο σημείο που να έχουμε ανάδοχο κτλ. Ένα έργο το οποίο περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά είναι ωφέλιμο και δεν είναι ωφέλιμο σε όλη την περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Και θα σας έλεγα κάτι. Όταν κάναμε το ΧΙΤΑ στη Μαυροράχη, είχαμε υποσχεθεί στους ανθρώπους εκεί, στους κατοίκους, ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν θα έρχονται όλα τα στερεά απόβλητα στην περιοχή σας. Θα κάνουμε ανακύκλωση, θα κάνουμε ανάκτηση, θα κάνουμε κομποστοποίηση, θα κάνουμε σταθμό μεταφόρτωσης, ούτως ώστε να έχετε και μία κίνηση διαφορετική. Και όλα αυτά τα υποσχεθήκαμε στους ανθρώπους και έγινε ένας ΧΙΤΑ, για πρώτη φορά έγινε ένας χώρος υγειονομικής ταφής. Ο οποίος όμως και αυτός, αν δεν κάνουμε όλα τα άλλα που γίνονται, σε λίγο θα είναι πια κορεσμένος. Άρα, ο ΣΜΑ είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να γίνει και παράλληλα να βάλουμε όλες τις δυνάμεις μας για να γίνουν και όλα τα άλλα. Θέλω μια μικρή παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Η ένσταση δικιά μας, δηλαδή στην αρχή, έχουμε πει, δηλαδή ξεκινήσαμε σαν μια αντίδραση, ας πούμε, γιατί η περιοχή μας ήταν γενικά επιβαρημένη. Είναι, το παραδέχονται όλοι, αυτό το συζητάμε. Το θέμα είναι μέσα στη μελέτη πραγματικών επιπτώσεων, όμως γράφει εκεί στην παράγραφο που λέει η περιοχή είναι επιβαρημένη και λέει όχι, και έχει μια ήπια δράση εκεί μόνο Τιτάνας. Και μάλιστα είναι μία από τις. Έχουμε κάνει δύο προσφυγές στο Βούλιο Επικρατείας, ο πρώην Δήμος Ευκαρπίας που τη συνεχίζει ο νυν Δήμος Παύλου Μελά, οι οποίες θα εκδικαστούν τον Οκτώβριο του 2013, οι οποίες προσβάλλουν τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εμάς η ένστασή μας είναι για το γιγάντιο ΣΜΑ. Δηλαδή, αν γίνονταν σε οποιοδήποτε ΣΜΑ. Γίνουν αλλαγές πάντως στη διαστασιολόγησή του. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλο αυτό το διάστημα που νομίζω ότι συνεισφέραμε και όλοι οι φορείς στο να ξεκινήσει ένα διάλογο. Συγγνώμη σε όλους. Μπορεί να είναι κλειστή και με μαύρο η ΕΡΤ. Τους κανόνες αισθητικής και διαλόγου δεν τους έχει χάσει. Δηλαδή βοηθάμε να ακούγεται η άποψη καθαρά και να την αξιολογούμε. Αλλά να μιλήσουμε κι εμείς κάποια στιγμή, αν είναι δυνατόν. Διότι μονολογεί άλλη πλευρά. Την παρένθεση να κλείσω την τεχνική αυτή. Ο Μιχάλη διακόψε. Μέσα στη μελέτη, δηλαδή, εγώ συμφωνώ ότι ο περιφερειακός σχεδιασμός ήταν σωστός. Ήταν παντελώς λαθασμένος. Δηλαδή αυτό που είχε προβλέψει το 2004-2005 προέλεπε για το 2012-2013 σήμερα ότι θα είχαμε 420.000 τόνους σκουπίδια και γι' αυτό προβλεπόταν αυτός ο τεράστιος ΣΜΑ. Ενώ οι πραγματικές διαστάσεις στην ουσία αυτή τη στιγμή με στοιχεία του συνδέσμου ΤΑ.
των Δημάρχων Θεσσαλονίκης. Πέρσι, στο Χιτά Μαυράκης οδηγήθηκαν για ταφή από τα σκουπίδια που πάνε το 60% του Δήμου Θεσσαλονίκης και η Δυτική Θεσσαλονίκη 200.000 τόνους, δηλαδή τα μισά. Δηλαδή, κύριε, οδηγήσαν τότε, βάλανε ένα περιφερειακό σχεδιασμό για ένα τεράστιο σμα, υπερδιπλάσιο, χωρίς καν να είχαν προβλέψει ότι μπορεί να υπάρχει και μείωση σκουπιδιών. Γιατί αυτό πρέπει να πηγαίνει στη Μαυράκη. Η μείωση των σκουπιδιών. Μάλιστα. Όχι να τα πηγαίνουμε όλα. Δυστυχώς, με επιτρέπετε, κύριε Γιαννούλη. Πιστεύετε ότι έγινε μείωση σκουπιδιών? Έγινε λόγω της κρίσης. Έγινε λόγω της κρίσης. Αλλά δεν χαράζουμε πολύ. Δεν χαράζουμε πολύ. Ούτε κάνουμε έργα με βάση την κατάσταση της κρίσης. Να πω λίγο απαντώντας την αρχική σας ερώτηση, τι είναι αυτό το ΣΜΑ και αν δεν έχετε πάει και αν δεν έχετε μείνει και αν δεν μένετε στη Θεσσαλονίκη, τι θα μπορούσαμε εμείς να πούμε, το ξέρω. Λέω, εγώ να απευθυνθώ σε ανθρώπους που δεν μένουν στη Θεσσαλονίκη και να πω το εξής. Αυτό που έχετε αυτή τη στιγμή εσείς το μαύρο, αυτό το μαύρο το ζούμε εμείς πάνω βορειοδυτικά και το ζούμε το μαύρο εδώ και χρόνια. Το ζούμε το μαύρο από το ζουμί που τρέχει ακόμη, ακόμα αν είναι δυνατόν και δεν βλέπω κάποιον εδώ να έχει προβλήματα. Και όταν συζητάμε για το θερμαϊκό, το μαύρο το ζουμί από την παλιά χωματερή του Δερβενίου, της Ευκαρπίας, επί της ουσίας, τρέχει ακόμη, έχει πρόστιμο. Φάει ο Φώστα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχει η περιφέρεια βάλει. Ο περιβάλλος έριξε το πρόστιμο. Δεν βάλαμε εμείς το πρόστιμο. Αστείο σαν και στις κοτσάνες που εσείς είπατε ότι λέγατε προηγουμένως. Αφήστε να πω και εγώ τις δικές μου κοτσάνες και θα είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, αυτό το μαύρο είναι που ζούμε εμείς. Αυτό το μαύρο. Δεν γίνεται, γιατί κοιτάξτε, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το εξής. Πρώτα δημιουργώ κάτι και ύστερα ψάχνω να βρω τα επιχειρήματα. Ποτέ δεν πάμε από το ανάποδο να βρω επιχειρήματα για να φτιάξω κάτι. Για να φτιάξω κάτι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει Ζέουσα, η χωματερή του Δερβενίου. Δείχνει και στην τηλεόραση. Αυτό το πράγμα είναι αυτό που βλέπετε. Αυτό το πράγμα που βλέπετε στην τηλεόραση τώρα. Και γι' αυτό δεν ντρέπεται η πόλη συνολικά. Αυτό το πράγμα το οποίο πήγαν και βάλαν μια τάπα μπροστά. Για να καθυστερούν τη ροή, ας πούμε, των νερών. Όταν μετά μιλάμε για θερμαϊκό, δεν ξέρω γιατί μιλάμε. Κύριε Μπακατσί, να θέλω σας να πω λίγο, ότι... όχι, λίγο, αφήστε με να σας πω το συλλογισμό μου το εξής. Όταν μιλούσαμε για τον Τιτάνα, όταν βλέπαμε τι επιδιώκει να κάψει, όταν πηγαίναμε στην περιοχή, όταν βλέπαμε ότι δεν είναι. Είναι μια περιοχή υπέροχη, με τα χαμηλά σπιτάκια, έτσι πως έπρεπε να είναι η ζωή μας, των ανθρώπων, ας πούμε, στην πόλη. Με τα δύο εργοστάσια, με τα δύο στρατόπεδα. Που θα μπορούσε να δώσει την ανάσα στην πόλη. Καθόμαστε και συζητάμε και λέμε ότι εδώ θα χτιστεί ένα κτίριο. Μόνο που θα χτιστεί το κτίριο, το τεράστιο σε εκείνη την περιοχή, αντί να είναι δάσος, είναι ένα θέμα ότι είναι περιβαλλοντολογικό έγκλημα. Που σε μια περιοχή που μιλάμε για περιβαλλοντολογική δικαιοσύνη, ακούω να λένε ναι, είναι επιβαρημένη η δυτική περιοχή. Εσείς μπορεί να λέτε είναι, εγώ όμως ζω εκεί. Εκεί είναι η διαφορά μας. Κάποιος μπορεί να περνάει και να λέει ναι, είστε. Υποβαθμισμένη, είναι η περιοχή έτσι. Τι να το κάνω εγώ. Τι να το κάνω εγώ αυτό. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να το ακούω. Και το θέμα είναι όμως, πάει και παρακάτω. Αν εκείνη η περιοχή από την οποία φυσάει ο Βαρδάρης και έρχονται οι άνεμοι, είναι μπετοναρισμένη, είναι δυνατόν η Θεσσαλονίκη να είναι καλά. Είναι δυνατόν να αποκρύβουμε το γεγονός ότι πέρυσι έπρεπε τα σχολεία, έπρεπε να μην γίνεται κυκλοφορία γιατί τόσες μέρες επικρατούσε το όζον και βασίλευε ακόμη για καλοκαιριάτικα. Τι συζητάμε τώρα. Αντί λοιπόν να σκεφτούμε και να πούμε ότι δεν γίνεται να μην έχουμε κι εμείς το φράγμα της θέρμης δυτικά, αντί να συζητάμε και να λέμε πώς θέλουμε ανάπτυξη αυτής της περιοχής, συζητάμε και λέμε ας κάνουμε μία τεράστια αποθήκη, αντί για 7 που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, και σε αυτό να βάζουμε όλη τα σκουπίδια μας, να τα φέρνουμε εκεί, με ροή ένα απορριμματοφόρο το λεπτό σε μια περιοχή που δεν έχει και το οδικό δίκτυο το κατάλληλο, ένα απορριμματοφόρο το λεπτό. Μιλάμε. Φανταστείτε δηλαδή, είναι τραγικά μόνο ας πούμε να τα λέμε. Και τι κάνουμε, το διώχνουμε απλώς από πάνω μας. Τι λέμε εμείς ως δίκτυο, ναι θέλουμε ΣΜΑ. Έχετε δει άλλο περιβαλλοντολογικό σύλλογο, έχετε δει άλλες ομάδες που να λένε θέλουμε σκουπίδια στην περιοχή μας. Εγώ δεν έχω ακούσει. Αυτό που έλεγε προηγουμένως, έλεγε ο κύριος καθηγητής, αυτό έλεγε. Ότι υπάρχει μια καχυποψία και θέλουμε να διώξουμε από μα εμείς το θέλουμε. Μα εμείς θέλουμε, θέλουμε το δικό μας και θέλουμε να εξυπηρετούμε και άλλους δύο δήμους, καλλικρατικούς, μεγάλους. Δεν γίνεται όμως να πάρουμε όλα τα σκουπίδια της πόλης. Αγνοούμε ότι αυτό που υπήρχε ανατολικά δεν είχε άδεια μέχρι τώρα. Αγνοούμε τις οσμές που δημιουργούσε στους περιοίκους ή δεν ξέρουμε, δεν είναι πια μυστικό
ότι μόλις πήγαν ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις, εισαγωγικά να μην τις ονοματίσω, τότε σταμάτησαν και βάλανε ανθρώπους να μαζεύουν τα σκουπίδια που ήταν στον δρόμο, όπως πολύ σωστά λέτε, χωματερή. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια χωματερή μικρότερη και να κάνω μια ερώτηση, γιατί με βασανίζει συνέχεια. Με συγχωρείτε δηλαδή που θα την πω. Αφού είναι τόσο καλό το ΣΜΑ, αφού όλοι κόπτονται περιβαλλοντολογικό και αφού και έξω υπάρχει μέσα στις πόλεις, η ευκαρπία είναι μέσα στην πόλη. Γιατί την κάνανε να μην είναι μέσα στην πόλη και μάλιστα είπαν ότι απέχει τόσο πολύ. Γιατί δεν το κάνουν στο λιμάνι. Να μην ξοδεύει ο κ. Μπουτάρης τόσα χρήματα, γιατί και είναι μια απόσταση η ευκαρπία. Γιατί δεν την κάνανε στις ΣΥΚΕΣ. Γιατί δεν την κάνανε σε, πραγματικά μέσα στην πόλη. Δεν την κάνανε, γιατί δεν υπάρχει καμία ανακύκλωση. Δεν υπάρχει καμιά διαδικασία μείωση. Και, να λέτε στη, και μου θυμίζει το εξής αυτό που και επειδή είμαστε και εκπαιδευτικοί. Μου θυμίζει ότι όταν εγώ θέλω να αλλάξω το σύστημα, αφού είναι όλα θέμα παιδείας, δεν θα πάω να αρχίσω από το εξεταστικό. Ξέρετε αυτό που συμβαίνει. Θα πάω από το νηπιαγωγείο. Είπε προηγουμένως, σε νηπιακή κατάσταση είμαστε 5% ανακύκλωση στη Θεσσαλονίκη, αν είναι δυνατόν. Αυτό και συζητάμε πρώτα για τη Μαυροράκη και δεν συζητάμε για την ανακύκλωση, που είναι το πρώτο. Να κάνω όλα τα άλλα και να κουβεντιάσω για τα ενδιάμεσα, που είναι το ΣΜΑ και που είναι και η ταφή. Σε καμιά περίπτωση βέβαια, η καύση η αλήθεια, και σε καμιά περίπτωση στον Τιτάνα που Μπακατσί. Φοβόμαστε ότι υπάρχει ήδη έτοιμο εργοστάσιο. Η αλήθεια είναι, κύριε Μπακατσί, ότι τα προβλήματα και τα ελλείμματα και στον τρόπο που οι πολίτες συμμετέχουν στη διαχείριση των απορριμμάτων από τη σακούλα του σπιτιού μέχρι τις δομές, ναι, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση με ευθύνες πάρα πολλών και συλλογικών φορέων και πολιτών. Ακριβώς. Κύριε Λογκινίδη, θέλετε να μας δώσετε λίγο το περίγραμμα των νομικών ενεργειών που γίνονται? Πριν σας δώσω το περίγραμμα, να πω το εξής, ότι πραγματικά μένω έκπληκτος από τα λόγια του κυρίου καθηγητή, διότι έχει προσβάλει έναν ολόκληρο κόσμο ο οποίος έχει αγωνιστεί στην Κερατέα. Σας παρακαλώ, δεν ακούσατε καν τι είπα. Κοιτάξτε, δεν ακούσατε καν τι είπα. Δεν θα το πείτε ότι δεν ακούσατε καν. Λοιπόν, είναι μια παλαιολιθική άποψη. Να με συγχωρείτε, έχουμε δημοκρατία και μπορώ να λέω ότι νομίζω χωρίς να προσβάλλω. Μια παράκληση θέλω να υποβάλω. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ. Με συγχωρείτε, δεν σας διέκοψα ποτέ. Να μάθετε να ακούτε, κύριε καθηγητά. Δεν σας διέκοψα. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ. Επειδή είναι συναφές με το ζήτημα του ΣΜΑ. Εγώ μπορώ να θέσω μια παράκληση. Με πολύ καλή πρόθεση. Παρακαλώ. Στόχος μου, κύριε καθηγητά, σας παρακαλώ. Στόχος μου σε αυτή τη συζήτηση είναι να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα. Όχι να αντιπαρατηθούμε μεταξύ μας. Δεν υπάρχει τέτοιο γιατί θέμα. Κάτω από αυτόν τον ουρανό όλοι ζούμε. Για την και αποκατάσταση λοιπόν των πραγμάτων. Επειδή νομικήστηκα, εγώ δεν θα δεχθώ. Δεν είναι νομικήστικα, είναι ουσία. Προσέβαλε ολόκληρο λαό. Ποιον? Να ακούσω όμως την άποψή του. Ακούστε με λιγάκι. Εκνευρίζεστε χωρίς να το ακούσουμε. Να μου πει ότι προσβάλλω ολόκληρο λαό. Να το ακούσουμε όμως πρώτα. Το είπε. Η λέξη προσβολή δεν είναι προσβολή. Στην Κερατέα έχει γίνει ένας τεράστιος αγώνας από τους κατοίκους. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ για τα μπλόκα στην Κερατέα. Τη βία που εδέχθησαν με μόνη βλέψη να αλλάξει πολιτική στη διαχείριση των απορριμμάτων. Και εκεί βαδίζουμε κι εμείς. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν είμαστε αντιδραστικοί απλά για να είμαστε αντιδραστικοί. Δεν είπε αυτό όμως. Είπε ότι, ότι αυτοί που είχαν βίλες παρέσυναν τον κόσμο. Αυτό είναι ανακριβές. Υπάρχει κόσμος, υπάρχει μια κυρία 70 ετών.